Έλα, εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά. Τι γίνεται? Ξεκινήσαμε άλλο τραγούδι σήμερα. Ναι. Δεν βάλαμε το χαλί μας. Ξεκινήσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν το ξέρω τον κύριο. Ο οποίος είναι πολύ hot αυτή τη τελευταίο 1,5 χρόνο. Και ένα από τα τραγούδια τα ακούμε τώρα. Το γνωστό. Ψέματα. Ψέματα. Γιορτάζουμε την Πρωταπηλιά λοιπόν εδώ πέρα. Εδώ πέρα σήμερα. Ανέβασε το λίγο, Μπίλι. Ακούμε λίγο. Μια και υπάρχουν καμιά 2 εκατομμύρια ψεύτες εδώ πέρα που ζούμε στην κοινωνία μας. Μόνο αλήθειες, φίλε. Μόνο αλήθειες. Σήμερα θα πούμε μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες με λίγο ψέμα. Αυτή είναι η αλήθεια. 30.000 είμαστε στην Ξάνθη χθες. Πιστεύω χθες στην Ξάνθη έσπασε κάθε ρεκόρ. 30.000 είμαστε. 7 ήμασταν, αλλά χρόνο με τον χρόνο θα βάζω και εγώ 5-6.000. Καλά, θα φτάσουμε το 2025, θα λέμε ήμασταν 30.000 στην Ξάνθη. Ναι. Ναι. Ωραία, περάσαμε. Για πες το δοπορικό, πώς πήγατε. Το πιο. Έλα, το πιάσες. Το δοπορικό. Άσε και 10 ευρώ για δοπορικά. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Πήγαμε πολιτισμένα και γυρίσαμε πολιτισμένα. Δηλαδή, είναι σαν να έφυγε η αρχαία Αθήνα, Σοφοκλής εκεί, ιστορίες, Σοκράτης. Ναι. Ναι, να πετάχτηκε μια βόλτα μέχρι τη Λαμία και να γύρισε. Δηλαδή, η πνίκα έλειπε μόνο. Μεταφορά πολιτισμού είχαμε. Μάλιστα. Τα παιδιά από τις καλύτερες οικογένειες, τα καλύτερα παιδιά διαλέξαμε, δεν βάλαμε κάποιον αβίτα. Ήταν όλοι. Η αφρόκρεμα. Ναι, μπαλέτο τα κορίτσια. Γαλλικά και πιάνο τα αγόρια. Εντάξει, ναι. Τα καλύτερα παιδιά. Επιλέξαμε γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι. Είχαμε λίγα εισιτήρια. Και πόσο χωράει το γήπεδο? 7.500. Και πόσα εισιτήρια έχει ο ΠΑΟΚ? 4.600. Αλλά. Εντάξει τώρα. Και κούτρα πώς μπήκαν? Ήταν και μια χιλιάδα μουλοχτή. Ωραία. Όχι κούτρα, εισιτήρια. Όχι, ναι. Ναι. Από πάνω. Και να μην πήγε κούτρα διχίλιαρο. Ναι, τόσο πολύ. Φίλε, σε κάποια φάση με όποιον μιλούσα δεν είχε εισιτήριο. Ένα είπε το μυθικό, δώσε ένα χαρτί, δεν με ενδιαφέρει τι. Κάνει και στίχο. Θα μπορούσε να το τραγουδήσει ο Αργυρός αυτό. Ο Αργυρός. Δώσε ένα χαρτί, δεν με ενδιαφέρει τι. Εδώ και τραγουδήσει η Σαμπρίνα, ρε. Εκεί. Ο! Ξεντύνεται το παλικάρι μας. Ζεστάδια. Μπράβο, έτσι κάνουμε μίντια, Γιάννη. Τα βγάζουμε όλα, το παίρνει μετά η μια, η λαμπύρη. Το show.gr. Καινούριου. Το show.gr. Ναι, το παίρνει και το κάνει θέμα. Ξεντύθηκε στον αέρα ο Γιαννούλης. Έτσι και καλά. Εντάξει, έκανε. Ζεστάθηκε. Κοιτάξτε το πριν κατέβει. Ναι, προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε. Αυτά γίνονται. Η ουσία είναι λοιπόν ότι τα παιδιά μας εκεί ήταν πολιτισμός. Διαβάσανε στο τέλος του ημίχρονου Πλάτωνα. Τι. Και. Παρηγύρισαν την νίκη και πέστρεψαν στο σπίτι. Δεν έγινε το παραμικρό. Το παιχνίδι, εύκολο. Εύκολο δεν είναι κανένα παιχνίδι, Γιάννη. Δεν ήμασταν καλοί, θα πω εγώ. Δεν ήμασταν καλοί, το είδα, ναι, και το παιχνίδι. Αλλά ήμασταν όσο χρειαζόταν. Ναι. Εντάξει. Στο ρελαντί. Γκολάρα Ολιβέιρα. Γκολάρα. Και το άλλο είναι συνδυαστικό, ωραίο. Εντάξει, ωραίο, ναι. Εμένα πιο πολύ, ξέρεις, ωραίο το χτύπημα, δεν το συζητάμε του Ολιβέιρα, αλλά εμένα πιο πολύ μου αρέσουν τα συνδυαστικά γκολ. Αυτά που αλλάζει μπάλα γρήγορα. Πιο πολύ αυτά μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν οι προσωπικές ενέργειες. Δεν πού έπεσε ξύλο. Ασπρόπυργος Καλαμάτα. Θες να βάλουμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γκούτσου στη μετάδοση? Ποιο είναι αυτό το. Ναι, τρελής από αυτό το παιχνίδι. Πώς το λένε το. Το Γιώργο Γκούτσου, Σωτήρης. Θες να ακούσουμε. Θύελα γι' αυτό. Μαύρη θύελα. Ναι, βάλτε. Θες να ακούσουμε. Βασίλη. Πάτα Ασπρόπυργος Καλαμάτα 5-0. Ωραία. Α, 5-0 έχασε. Ναι, πρόσεξε με όμως. Πρόσεξε με τι γίνεται. Είναι το παιχνίδι ανόδου. Η Καλαμάτα είναι μπροστά από το παιχνίδι 2 βαθμούς. Με χ μένει πρώτη. Ναι. Με νίκη το παίρνει ξεκάθαρα. Και με ήττα σφίγγει. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί μία ομάδα ανεβαίνει. Ναι, μία ομάδα ανεβαίνει από τη Γάμα στη Βίγκο. Α, ναι, γιατί είναι 4 όμιλοι. 8. 8 όμιλοι είναι. Ναι. Το βρήκες, Μπίλι. Το βρήκες. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι.
Αυτό είναι το τέλος. Συγγνώμη, σε τέτοιο γήπεδο παίζουν. Όχι, ρε, αυτό είναι το βοηθητικό από πίσω, πέφτει το ξύλο. Γιάννη, δεν στα λέω εγώ. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Τι τώρα, να παίζουν, 5x5 είναι. Αυτό είναι το βοηθητικό, το που κάνει προπόνηση ο Ασπρόπυργος. Εντάξει, το βρήκες. Βάλ' το πίσω. Πίσω, πίσω. Πίσω, πίσω. Άντε, αφροπέ μου, χτύπησε το για να πούμε. Προσοχή, κα... Δεν είναι αυτό, ρε. Περίμενα το βλέπω. Πήγαινε βραστούσι, ρε. Και που λέτε, σήμερα είναι η μέρα, μην την ξεχνάμε, του ψεύτη. Μεγάλο παιχνίδι πάντως ο ΠΑΟΚ. Εχθές. Φάνηκε από την 24 αρχή. 24η αγωνιστική, λίγο πριν τη σέντρα, δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα. Στο γήπεδο του Ασπροπύργου, φίλες και φίλοι, Ασπρόπυργος, μαύρη θύελα. Η μητέρα των μαχών του όλου. Η μητέρα των μαχών, εντάξει. Όποιος νικήσει σήμερα ανεβαίνει στη β' εθνική κατηγορία. Τεράστιο ναι. Παιχνίδι. Τώρα είστε άτυχες, δεν ακούτε, βάλτε το στο YouTube. Σέντρα, μαύρη θύελα, Ασπρόπυργος. Ξεκινάει το παιχνίδι, Γέννη. Ξεκινάει το μάτι στην επίθεση, Καλαμάτα. Για να δούμε εδώ για τη μαύρη θύελα. Έχεις έφερε Καλαμάτα, ρε. Έκανε μια γιώμα, την έπιασε τον οδοφυλάκη. Η μητέρα των μαχών, άκου. 0-0, πρώτη φάση είναι δυνατόν. Τέταρτη, στα 30 δευτερόλεπτα τώρα αυτή. Το χάνουνε. Ο Δουκάκης ευτυχώς για τη μαύρη θύελα έσωσε ο Φάνη. Ευτυχώς για την Καλαμάτα, ευτυχώς στο πρώτο λεπτό. Ευτυχώς το γλίτωσε η Καλαμάτα. Για να δούμε το φάουλ εδώ για τον Ασπρόπυργο και φίλοι. Δύσκολη στιγμή. Με τέτοια του μαχών ήδη έχουμε την τατέτα, εντάξει. Τρίτο λεπτό του αγώνα, 0-0 στον κύβο του Ασπροπύργου. Το φάουλ για τους γηπεδούχους σε μια επικίνδυνη φάση. Για να δούμε εδώ. Περιμένει ο διαιτητής στο τείχος, τώρα θα το εκτελέσει. Ο ποδοσφαιριστής του Ασπροπύργου. Άντε Ασπροπέ μου, χτύπησέ το για να δούμε. Ναι, προσοχή Κασοτάκη. Γίνεται η εκτέλεση επικίνδυνα. Γκολ. Γκολ δεν είναι δυνατόν, Βασιλείου. Το τρώει στο 3. 1-0 στο 3. 1-0 για τους γηπεδούχους. 1-0 δεν είναι δυνατόν. Έχουμε. Δεν είναι δυνατόν. 1-0 για τον Ασπρόπυργο. 1-0 ο Ασπρόπυργος με τον Βασιλείου. Τον Κώστα τον Βασιλείου, τη μαύρη θύελα. Τέλος πάντων, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Να δω ακυμένει ο Ασπρόπυργος. Δυνατό σουτ, πέφτει ο Κασοτάκης. Μπράβο, σου του Σταύρου. Σου του Σταύρου, δυο γίγαντας ο Κασοτάκης. Το 1-0 παραμένει. Εντάξει, ο Κασοτάκης θα μιλάμε, κάνει κάτι αποκρούσεις του στο χωριό μου. Για να δούμε τώρα το φάουλ για την Καλαμάτα με τον Μίγκα. Το φάουλ με τον Μίγκα για τη μαύρη θύελα στο 19ο λεπτό. Έχω φάουλ καλά μάτα. Λάθος του Μίγκα, τι κάνει. Βαράει πάνω στον τείχος. Αντεπίθεση για τον Ασπρόπυργο. Αντεπίθεση για να δούμε εδώ βγαίνει, βγαίνει η μπάλα για τον Ασπρόπυργο. Αυτή βγαίνει Μπαρσελόνα ο Ασπρόπυργος. Φτάνει η μπάλα στον Αττιόπουλο. Σουτ γκολ. Γκολ στο 20. Στο 20. Ήδη λεπτά στο πάγκο Ολυμπιακός παίρνουν τα γκολ. 2-0. Θα ξεκινάει η παράκουση. 2-0 στο 20ο λεπτό. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν για τους γηπεδούχους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων. Στο 20 η Καλαμάτα χάνει ήδη, ήδη Γιάννη Χριστόπουλε. Χάνει ήδη με 2-0 η μαύρη θύελα. Αρχίζει. Τέλος πάντων, τέλος θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι. 2-0 στο 20 με ένα Τσιόπουλο. Στο 3 ο Βασιλείου θυμίζουμε. Πάμε τέλος πάντων, 30 φεύγα. Υπομονή. Για να δούμε εδώ, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Γίνεται η σέντρα, ξανά. Και παλιά βιώνει ο Κασοτάκης. Λιώνει ο Κατσοτάκης, γκολ, λέει ο επόπτης. Πέρασε η γραμμή. Πανηγυρίζουν έξαλα οι γηπεδούχοι. Έξαλα στο 34 είναι πάλι ο Βασιλείου. Κάθε 10 λεπτά γράφει. Είναι πάλι ο Βασιλείου, δεν γίνονται αυτά. Ξυπνήστε ρε. Ξυπνήστε ρε, μαύρη θύελα είστε ρε, μη διασύρεστε. Έτσι όπως πάει η Καλαμάτα θα φάει πολλά γκολ. Χτυπάω ξύλο να μου το θυμηθείτε, η ομάδα κοιμάται. Ο Χριστόπουλος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο Μίγκας έκανε τραγικά λάθη, συνεχίζουν οι αμυντικοί. Ό,τι μπορεί κάνει ο Κασοτάκης όμως δεν γίνεται. 3-0 στο 34. Ο Κασοτάκης είναι κασξάδεφος, δεν εξηγείται αλλιώς τώρα. Δε... Για να δούμε εδώ. 3, έχει φάει στις 34. Ο Κασοτάκης, για να δούμε εδώ πώς θα, τι άλλο θα δούμε. Βρισκόμαστε πλέον στο 39. 3-0 χάνει Καλαμάτα. Βασιλείου, Νατσιόπουλος και Βασιλείου, η σκόρερ να εδώ. Για να δούμε εδώ. Λάθος πάλι. Δεν είναι δυνατόν! 4-0 ο Καραλής! 4-0 ο Καραλής! 4-0 ο Καραλής στο 40! Να μας λυπηθεί κάποιος! Να τους ξυπνήσει κάποιος! Σοκ! 4-0 ο Ασπρόπυργος! Με τον Καραλή στο 40! Βλέπουμε ένα φιάλτη! Ζούμε ένα δράμα φίλες και φίλοι! Ζούμε δεν ένα δράμα! Έσχος! 4-0 στο 40! Χάνει 4-0 από το 40 η Καλαμάτα! Δεν μπορώ.
Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. 4-0. Ο Πεχταράς, ο Καρανής έκανε το 4-0. Ξυπνάτε ρε! Ξυπνάτε, πάμε τι είστε ρε, ντροπή σας ρε! Ντροπή σας. Πάμε τώρα να δούμε πάλι στη σέντρα. Στον προπονητή τον. Δεύτερο ημίχρονο. Να τη Καλαμάτα προσπαθεί να απειλήσει. Δεν γίνεται, δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι μαύρη θύελα αυτή. Αποτελεί ντροπή 4-0. Και ακόμα δεν τελείωσε το ματς, δεν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Να τη αντεπίθεση εδώ. Δείχνουν να ελέγχουν οι παραπέοντες αμυντικοί της μαύρης θύελας. Η τραγική αμυντική της Καλαμάτας, Πασούλες. Κοιτάξτε εδώ τι κάνε, χάνε πάλι την μπάλα. Χάνε πάλι την μπάλα. Διώξ την μπάλα, γόρι μου. Αν είναι δυνατόν. Λάθος, γκολ. Γκολ. 5-0. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. 5-0 στον Ασπρόπυργο. 5-0 χάνει η Καλαμάτα, Δουκάκης ο σκόρε. Άκου. Ο Μάικ Δουκάκης, ποιος Δουκάκης είναι αυτός, ο υποψήφιος πρόεδρος τον είπα, Δουκάκης, 5-0, 5-0 στο 55, δεν το Δουκάκης. Πιστεύω, ζούμε ένα πράγμα, δεν είμαι καλά, φίλες και φίλοι, κυβερνήτης 5-0 ο Ασπρόπυργος του Γιώργου Μπαρτάκα, για εκλογές. Τη μαύρη θύελα του Γιάννη του Χριστόπουλου που ακόμα δεν έχει Άκου, κάνει ούτε μία αλλαγή, ξύπνα Γιάννη Χριστόπουλε. Διασύρεται η Καλαμάτα. Ξύπνα Αγαθοκλή Χριστόπουλε. Αγαθοκλή. Ξυπνάτε όλοι. Σηκωθείτε και φύγετε ρε. Φύγετε από το γήπεδο. Δεν είναι δυνατόν φίλες και φίλοι. 5-0 η Καλαμάτα που δεν έχει πατήσει ακόμα περιοχή. 5-0 η Καλαμάτα φίλες και φίλοι. Δεν με λένε Γιώργουτζο. Να μην ζω αυτές τις στιγμές που ζω αυτή τη στιγμή. Αν δεν ανέβει η Καλαμάτα θα φουτάρω στο ποτάμι της της μαύρης θύελας, το ποτάμι της Καλαμάτας, το έχω πει, κάντε ρε μια φάση ρε, κάντε μια φάση ρε ξεφτύλες, ντροπή σας ρε, ντροπή σας, είστε μαύρη θύελα εσείς, να εδώ, να το πιο Πέτριτς, Πέριτς, πώς λέγεται αυτό το περίπτωμα, το πρώτο σου δεν είναι, να δούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτό ήταν. Λίχτο ανθρωπέ μου, λίχτο ανθρωπέ μου, να μην διασυρώμαστε άλλο, λίχτο σε παρακαλώ, το όνειξε, ευτυχώς. Ο διαιτητής από την Ήπειρο που ήταν άριστος. Ντροπή σας. Βγάλτε τις φανέλες τις τιμημένες. Ντροπή σας. 5-0. Δεν το πιστεύω αυτό που περιγράφω. Δεν το πιστεύω. 5-0. Ποιος ο ασπρόπυργος του μεγάλου Γιώργου Βαζάκα. 5-0 την Καλαμάτα είναι... του ανεπαρκή Γιάννη Χριστόπουλου. 5-0 είναι... τη μαύρη θύελα. Κανονικός τρελός. Μάλλον είναι μόνο τον κόσμο εκεί. Φτάνει Βασίλη. Ναι, αλλά τον είδα σε κάνα δύο εκπομπές καλεσμένο που γέλαγε. Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, το τραβάει κιόλας. Ναι, ναι. Άξι, δεν πειράζει. Και σε σειρά έχει παίξει, στην κάτω Λαχούλα. Α, ναι. Ναι, κάνει μετάδοση εκεί σε ένα χωριό. Αυτό το θόρυβο, ρε παιδάκι μου, μπήκε με τα μηνύματα. Μάλιστα, η μαύρη θύελα. Πόσες αγώνες μείνανε, αγωνιστικές μείνανε. Στην Καλαμάτα τελειώσανε. Ναι. Για μάτια. Δεν χάνουν τώρα. Α, και στην Γάμα Εθνική τώρα, φίλε, με 2,5 ευρώ γίνεται δουλίτσα. Ναι. Δεν, δηλαδή, να αγχωθούν ιδιαίτερα από εδώ και πέρα. Μάλιστα, το παιχνίδι χθες καλά παίξανε. Μέτρη είμαστε, σου λέω. Μια δεν μ' άρεσε η ομάδα. Δεν μ' άρεσε. Μια χαρά είναι η ομάδα, αλλά μπορεί πολλά παραπάνω. Εντάξει, λίγο ο Πέλκας ήταν λίγο. Μια χαρά ήταν ο Πέλκας. Μην πιάσεις τον Πέλκα τώρα. Όχι, όχι. Ο Ζαμπά, ο Ερίκε και ο Σβιτέσκι δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Ο Πέλκας έκανε και 4-5 κλεψίματα, έκανε και όχι, έκανε, assist. Αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν 100%. Χρειάστηκε μισή ώρα για να μπει στο παιχνίδι. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εντάξει, μετά από τόσο καιρό, ένα μήνα δεν είναι περίπου. Λογικά. Λογικά είναι. Λογικό. Βγάζει και την assist του Σβιτέσκι και μόνο του. Δηλαδή, ναι, μια χαρά είναι ο Πέλκας. Απλώς φαινόταν τα πατήματά του τώρα αθλητικά, όχι. Ναι. Αυτό δεν λέω, ότι μια χαρά ήταν. Ο Πέλκας αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικός γιατί σε μια εποχή που έχουν κλατάρει περισσότεροι, ναι, είναι αυτός που πάει να σου δώσει λίγο φρεσκάδα. Τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Μπίσης Φαρόπος ήταν τελευταία, είχε σκάσει. Είχε σκάσει. Αυτός, ναι, δεν είχε κάρτες, είχε. Κάρτες είχε, τον ξεκουράσαμε λίγο, τώρα θα παίξει αύριο, μεθαύριο. Θα έρθεις γήπεδο. Θα έρθω. Αύριο. Μεθαύριο. Όχι αύριο, δεν θα έρθω. Μεθαύριο, ναι. Χάσαμε τις μέρες, δεν κανένας. Ναι. Τόσο πολλά παιχνίδια. Mm. Τι να πούμε. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιήσει τους πάντες. Γιατί υπάρχουν άλλα 8. Όχι, αλλά 7 επίσημα παιχνίδια με τον τελικό, δηλαδή αν περάσουμε στον τελικό, 6 ναι, αν δεν περάσουμε. Ωραία, στα το οποία... πρωτάθλημα είναι 4. 4 και 3 ναι, το κύπελο. Ναι. Είναι 7 παιχνίδια, Γιάννη, που ο ΠΑΟΚ
όσο πιο έξυπνα χρησιμοποιήσει το rotation, τόσο καλύτερα θα φτάσει στο τέλος. Ήταν και θέμα rotation, γιατί ξέρεις τι, είναι, μείνανε 7 αγώνες. Ναι, αλλά έχουν προηγηθεί 50. Ναι, ναι, κανένας αυτή τη στιγμή παίχτης δεν θα δείξει ότι είναι κουρασμένος, άσχετα που φαίνεται. Δηλαδή είναι τα τελευταία, όλοι θέλουν να παίξουν. Αυτό είναι 100% απόφαση του προμηθευτικού team. Δηλαδή... Ναι, αλλά π.χ. άμα βάλει και στα 7 μέχρι τον και στα 6 μέχρι τον τελικό τον Ολιβέιρα, δεν θα είναι φρέσκος ο Ολιβέιρα. Λογικό είναι. Ναι, κατάλαβες. Καταλαβαίνω, αλλά σου λέω ότι δεν μπορείς όμως και να πεις. Τώρα θέλει λίγο πονηριά του προπονητή. Θέλει ακριβώς να βρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει χωρίς να τους φορτώσει ψυχολογικά πιο πολύ, γιατί σωματικά εννοείται ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Σκέψου τη χρονιά τη ξεκίνησε. Μεγάλη χρονιά. 1η Ιουλίου. Προετοιμασία 1η Ιουλίου, ε. Εντάξει, 1η Ιουλίου μέσα στην Ολλανδία, νωρίτερα, 25 Ιουνίου. Ήδη τώρα, πώς είναι, 9 μήνες είναι τώρα. Είναι φουλ όμως. 9 μήνες και έναν ακόμα που έρχεται 10. Ναι. 10 σερή μήνες. Δεν είναι εύκολο, δεν το λες και εύκολο. Yeah. Η ουσία για τον ΠΑΟΚ λοιπόν και τον προπονητή είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες να πάνε οι παίκτες όπως πρέπει να πάνε. Όπως πρέπει να πάνε. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να είναι φρέσκοι μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Μαθηματικά ο ΠΑΟΚ θέλει 2 νίκες. 5 βαθμούς χρειάζεται σε 4 παιχνίδια. Ναι. Εντάξει. Έχει 2 παιχνίδια στην έδρα με Λαμία και Λεβαδιακό, αλλά ο στόχος πλέον εδώ που φτάσαμε, Γιάννη, είναι το αίτητο. Καλά, ο στόχος είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Άσε το αίτητο αυτό, θα το... δεν πειράζει. Δεν θα στενοχωρηθεί κανένας. Πάρει το πρωτάθλημα, θα κοιτάνε... Γιάννη, όταν το αίτητο το έχει πετύχει μία ομάδα σε όλη την ιστορία του ποδοσφαίρου, του ελληνικού, ναι. Δεν το έχουν πετύχει τεράστιες δυνάμεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το αίτητο πρωτάθλημα. Και μετά... Αγγλία ποιο το πέτυχε. Δεν, καμία νομίζω. Η Arsenal ή η Liverpool. Νομίζω καμία. Η Liverpool του 70 κάτι νομίζω. Όχι, τώρα με τον... τον Thierry Henry που ήταν... Ο Henry ήταν στην Arsenal, αλλά δεν νομίζω να πήρε αίτητο το πρωτάθλημα. Νομίζω Arsenal το πήρε. Θα όχι το πήρε, δεν έχασε, για δες το. Νομίζω το... αυτό υπάρχει. Τέλος πάντων, δεν θα κρατήσουμε χαρακτήρα τώρα ποια ομάδα το πήρε. ΠΑΟΚ θέλει 5 βαθμούς, θέλει 2 νίκες. Σίγουρα, για να πάρει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Η ουσία λοιπόν είναι ότι μας έμεινε λίγο, παιδιά, δουλέψτε λίγο καλά, πάμε λίγο σοβαρά, υπάρχει χρόνος για ξεκούραση φέτος, δηλαδή η χρονιά τελειώνει 11 Μαΐου. Δηλαδή έχεις τα 2 τρίτα του Μάη συν τον Ιούνιο ολόκληρο να ξεκουραστείς. Δεν ξεκουράζει, οι επαγγελματίες γυμνάζονται. Εγώ μου συντήρησα. Ελεγχόμενα. Ναι, μπορείς... Τέλος πάμε, μην μιλάμε την επόμενη. Να αλλάξει εικόνα. Θα αλλάξουν εικόνα. Ναι, κατάλαβες. Να αλλάξουν εικόνα. Αυτοί που δεν πήγανε Χαλκιδική και Μύκονο θα πάνε και φέτος. Θα πάνε ένα δίμηνο. Τρίμα να το δουν γι' αυτό. Εθνικές δεν έχει. Εθνικές δεν Εθνική έχει μόνο ένα παιχνίδι, αλλά δεν έχουμε στην εθνική άτομο. Έχουμε Πασχαλάκι. Πασχαλάκης, αντέχει νέο παιδί είναι, θερματοφύλακας είναι. Η Arsenal, ναι ρε φίλε. Η Arsenal το έχει πάρει. Ναι, ρε, η Arsenal, δεν πως είπα, εγώ δεν ξέρεις από μπάλα. Πήγα να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ λίγο, εγώ δεν ξέρω από μπάλα. Δεν θυμόμαι ποιος ήταν αίτητος. Μία ομάδα στην Αγγλία, μία στην Ελλάδα, στην Ιταλία δεν ξέρω αν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει καμία στην Ιταλία. Ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να το πετύχει. Και η Juventus β' εθνική έπαιξε, γιατί έπαιξε β' εθνική η Juventus. Κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Τέλος πάντων, πάμε στο πρώτο διάλειμμα να πούμε τους χορηγούς μας. Βέβαια, ρε φίλε. Ανεβάσαμε και τη συνέντευξη του Νίκου του Μουσανινίδη. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Σπαπριβέ.gr, χαμάμ, σάουνα, τσακούζι. Θα πάω μετά από εκεί. Αναδομό. Μην με πετάτε και τρελό. Του Κωνσταντινίδη τον είπαμε να έρθει εδώ. Είπαμε τον Νικόλα του Κωνσταντινίδη να έρθει. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη σε εμάς για την χρησιμότητα της χορηγίας του στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Να εξηγεί δηλαδή. Μπράβο που βοηθάει πάρα πολύ την ΚΑΕΠΑΟΚ. Όπως μπορεί και όποτε μπορεί. Εντάξει. Αλλά για χαβαλέ περισσότερο τον θέλαμε, γιατί είναι ένας ωραίος τύπος ο οποίος... Ένας μποέμ τύπος. Ένας μποέμ που θέλουμε να τον δούμε παρέα. Τεσσαροπεντάρι σαν βάρη, Τσαρλς Μπάρκλι. Τσαρλς Μπάρκλι ήταν φορτωμένος. Κόμμα είναι, δεν το λες και φέτες. Ξεκίνησε γυμναστήριο κι αυτός.
Γυρνάνε τα γυμναστήρια όλα. Τι παπάς είναι αυτός που πουλήσεις τώρα. Είπα ότι ξεκίνησε γυμναστήριο. Κοτοπαράδοση, γιατί μετά το γυμναστήριο πρέπει να φας το κοτοπουλάκι σου. Βεβαίως, φίλε. Πριν το γυμναστήριο και μετά, έτσι, ένα κοτόπουλο. Κοτόπουλο ακοκάλωτο. Για την πέτσα την τρώμε μετά το γυμναστήριο. Εννοείται, φίλε. Άμα δεν φας πέτσα δεν υπάρχει. Αυτό που λένε οι αλήτες. Ποιοι? Πέτα την πέτσα. Ποιος άνθρωπος πετάει την πέτσα? Σε αυτό το κοτοπαράδο, σε αυτό το αριστούργημα, το φάντομ. Δεν φέρνει. Φέρνει με πέτσα, δεν σε ρωτάει. Ναι, άλλο λέω, ρε. Μόνιμο. Και εμένα μου είπε ο διαιτολόγος μου, ή διαιτολόγος, ποτέ δεν είναι άντρας. Εντάξει. Ναι. Σταύρο, πάρε ένα κοτοπουλάκι, αλλά μην φας την πέτσα. Πώς να μην φάω την πέτσα, μωρή? Τι άνθρωπος είσαι εσύ που λες αυτό το πράγμα? Στήθος κιόλας. Καλά, δεν τρώγε το στήθος. Άμα δεν το γυρίσει και το πασαλίψα πάνω στο στήθος. Αυτά γίνονται στην κοτοπαράδοση. Ναι. Που έχει το. Πώς το ονομάσαμε? Το Phantom. Το Phantom, το κοτόπουλο Phantom. Περιμένω την επόμενη τέτοια να έχει η Phantom. Πρέπει να την Παρασκευή να κάνουμε ένα πάρτι εδώ πέρα. Θέλω να μας φέρει το Phantom. Το Phantom. Και deliver to. Δεν πάει να φάμε μια μέρα. Όλο παραγγέλνω. Λοιπόν, θα πάρουμε deliver to. Θα κατεβάσουμε την εφαρμογή. Βγήκε. Θα πούμε. Βγαίνει τώρα, αύριο μεθαύριο βγαίνει. Mm. Θα τους πούμε να πάνε να μας το φέρουν από την κοτοπαράδοση και να μας το φέρουν εδώ. Δηλαδή αυτό κάνει το deliver to. Στέλνει ό,τι θέλουμε, όπου θέλουμε. Θέλουμε ένα, εντάξει, το κοτοπαράδοση έχει delivery, αλλά υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που δεν έχουν delivery και θες να φας από ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Παίρνεις, παραγγέλνεις, πάνε τα παιδιά από το deliver to και στο φέρουν στο σπίτι ή όπου θέλεις. Έχεις πονοκέφαλο και πρέπει να πάρεις ασπιρίνες, δεπών και αυτά. Και δεν μπορείς να πας ούτε μέχρι το φαρμακείο. Ενημερώνεις το application, πάνε τα παιδιά στο φαρμακείο, ψωνίζουν ό,τι χρειάζεσαι και στο φέρνουν στο σπίτι γιατί δεν μπορείς να κουνηθείς. Και Βασιλιάς Μπετ. Α, τον βάλαμε χωρικό κιόλας. Ναι, μπορεί, θα έρθει το λαμούγιο εδώ, θα μας πει. Βασιλιάς Μπετ. Θα έρχεται εδώ κάθε μέρα. Ο Βασιλιάς ο γνωστός που έκανε εκπομπή εδώ πέρα μαζί με τον Σταύρο. Και μας φάγαν τα συμφέροντα. Μας φάγαν τα συμφέροντα. Ναι. Οπότε εμείς λέμε δηλαδή πώς θα τον εκμεταλλευτούμε, ξυπνάνε οι άλλοι και λένε όχι έτσι αλλιώς. Μπορεί να τον καλέσετε στο 901-642-20 για να ακούσετε τις προβλέψεις του για το στοίχημα. Με ιδιαίτερο τρόπο. Με ιδιαίτερο τρόπο πάντα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και εδώ είναι ηθοποιός, τραγουδιστής, μπάντα δική του είχε. Δεν μπορώ να κάνω live, τι γίνεται? Προσπαθώ να κάνω live στο Instagram, παιδιά. Ζωντανές εκπομπές τα έχουμε αυτά. Δεν συνδέεται. Δεν θέλει. Δεν με αγαπάει το Instagram. Θα γίνω η Κικίτσα Φραουλίτσα και θα βάλω φυσιά να με παίζει το Instagram. Ναι. Έμα. Σιγά σιγά τώρα. Σιγά σιγά τώρα θα βάλουμε. Ξεκινά, νομίζω από αύριο ξεκινάνε. Όχι, τα πρώτα μπούτια τα είδα. Έχει δύο εβδομάδες. Ναι, αλλά δεν ήταν σταθερά. Δεν ήταν μπούτια μπούτια. Ναι, δεν είχε προλάβει να μαυρίσουν. Τώρα το κοινούριο ξέρεις τι είναι. Τι. Είναι οι αδερφές, τα κορίτσια. Δύο αδερφούλες και τέτοια. Δύο-τρεις αδερφούλες. Και κάνουν και τα. Παίρνουν και τις πόζες. Κάνουν τέσσερις πόζες σε δύο δευτερόλεπτα. Το χέρι. Το είμαστε live ή δεν παίζει? Δεν παίζει. Φέρα το κανό, κόρη, φέρα το κανό. Τι άλλο κάνεις, βγάλε το wifi και φέρα να το βάλουμε. Ήμουν σε άλλος. Ήμουν σε άλλος. Άλλος πληρώνει. Πάμε. Βάλε 4G. 4G. Για να δουλέψει. Κατάλαβες. Έλα. Αυτό είναι το new Instagram. Έλα, live είμαστε, φίλε, live είμαστε. Στο και από το δικό μας, και από το δικό μου. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Εδώ είμαστε λοιπόν, Λίμπερο 104,4, μέχρι τις 10 παρά κάτι θα είμαστε μαζί. Είναι η αλήθεια. Λίγο πιο νωρίς θα... Θέλει για να τα ακούς, βάλε λίγο γρήγορα τον βηματισμό σου. Τον βηματισμό σου βάλε γρήγορα. Εδώ η εκπομπή που εκπαιδεύει το κοινό για πράγματα τα οποία... Να πούμε ότι έπαιξε και μπάσκετ. Και εκεί ήμασταν. Και εκεί ήμασταν. Σε είδα φόρτωσες πάλι. Δεν φταίω εγώ. Όχι εσύ, όλη η πρώτη σειρά. Όλη... Έξαλλη πρώτη σειρά. Έξαλλη πρώτη σειρά. Καταλάβαινα τι ήθελε να πει ο Παπαθεοδόρος, θα σου πω εγώ. Καταλάβαινα τι ήθελε να πει ο Παπαθεοδόρος, αλλά δεν μπορούσε να το πει. Και πήγαινα από πάνω και το έλεγα εγώ. Ήταν άτυχος ο Παπαθεοδόρου, γιατί ήταν ελληνικό πρωτάθλημα και δεν ήταν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τα αγγλικά μου πινελίκια είναι τα καλύτερα από όλα, φίλε. Λες τα χειρότερα αγγλικά. Βρυσίδια που δεν βγάζουν νόημα. Fuck your house.
Fuck your house. Και γυρνάει ο άλλο και λέει, what the fuck. Fuck your house. Λοιπόν, τσατίστηκε ο... ο... αυτός που κατεβαίνει. Κατεβαίνει και υποψήφιος. Ποιος? Ο Τόμης ο Σχοινάς. Κατεβαίνει στο Μαρούσι, μην ψηφίσει κανείς Τόνι Σχοινά. Στο Τόμι, Μαρούσι. Τόμι, Τόμι. Τόμι. Τόμι μου κάνει. Τόμι. Χρυσόστομος, Τόμις. Το Χρυσόστομος έγινε Τόμις. Κλαίω ο παπάς που το βάφτισε σε μια γωνία. Εντάξει. Τέλος πάντων, μην ψηφίσει κανείς Τόμι Σχοινά. Κανένας μην ψηφίσει ποτέ. Απλώς μας, δύο παιχνίδια μας έκλεισε. Σε ένα παιχνίδι 25 πόντων από το πρώτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό γιατί ήταν. Την προηγούμενη εβδομάδα έχασες από τον Ήφεστο μέσα εδώ. Τέλος πάντων. Με Τόμι Σχοινά πάλι. Με να κάνει όργια. Ναι. Το οποίο ήταν. Ξέρεις ποιος φταίει που χάσαμε. Εγώ που έλειπα. Τελευταία φάση. Εγώ που έλειπα. Καλά ήταν και αυτό γιατί δεν είναι. Χωρίς εμένα δεν μπορούν. Δεν είναι στο πινιλίκι από ναι. Πίσω. Εγώ θα το κάνω κάτω το παιχνίδι. Εκεί από τη θέση μου την κλειδί. Να πούμε ότι ο Τόμις Σχοινάς, νευρίασε ναι. με το παλατάκι. Ναι. Ήρθε για ένα εύκολο παιχνίδι. Τον ξανά έπαιξε τον ύφεστο. Προχθές δεν σου λέω. Α. Ναι. Ο οποίος άρχισε να βρίζουν τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος έπρεπε να βριστεί. Δεν είναι καλό αυτό που λέω, αλλά αυτά που έκανε φίλε, πήγε τώρα... να το παίξει τώρα μάγκας σε πεθαμένο παιχνίδι 25 πόντου διαφορά. Ποιο είναι στον Χοντρούλη ή τον Μηταρά. Τον Μηταρά, εκείνο τον κοντρούλη, τον Μεξικό, ναι, εκείνο, ναι. Ο Χοντρούλης είναι τσιπουτούλης, αυτός δηλαδή στο, στο τέλος του δεκάτου θυμήθηκε αυτός ότι έχει σφυρίχτρα. Ναι. Ο Τόμις ήρθε να κάνει τη δουλειά του και να φύγει. Ναι, γιατί είχε πάει το πινελίκι για τον Ήφεστο. Ναι, ήρθε να το ισιώσει. Ναι. Γιατί κάνουν, πράγματι κάνουν και έτσι οι διαιτητές, πολιτικοί. Πολιτικοί. Και επειδή η κερκίδα την έπεσε στους δύο άλλους διαιτητές. Το Σχοινά έβριζε, ενώ φταίχαν οι άλλοι δύο. Πάει και δίνει δύο ανάποδα σφυρίγματα. Όχι ανάποδα σφυρίγματα, απλώς τα έδωσε και εμένα. Πώς το λένε το καινούριο, όρο. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικά, ναι. Που δεν υπήρχαν ποτέ. Ποτέ. Τα οποία ήτανε. Τι ήτανε. Ήτανε αντιαθλητικά. Τα οποία ήτανε, αλλά αδερφέ, σε ένα παιχνίδι 25 πόντων, δεν τα δίνεις. Γιατί να ξυπνήσεις την κερκίδα και να αρχίσεις να σε... Εγώ λέω ότι το αδιαθλητικό είναι η μεγαλύτερη μούφα που υπάρχει, γιατί στο ένα ο Ζάρας πάει όντως να πάρει μπάλα. Βρίσκει σώμα ρε φίλε, εντάξει. Όχι, δεν πήγε να πάρει την μπάλα. Πήγε από πλάγια να το σταματήσει και τελευταία στιγμή το θυμήθηκε και έβαλε το χέρι. Αλλιώς θα έκανε φάουλ κέντρου. Είναι... όλοι το παθαίνουν. Δεν ναι, εγώ, αλλά πάει 20 χρόνια κάνει αυτό. Ξαφνικά το λένε, απαγορεύεται αυτό. Εντάξει, πάνω στην ένταση, πάνω στη ροή του παιχνιδιού. Δεν τα ναι, φίλε, το χέρι το απλώνει για την μπάλα. Άλλο μα δεν ναι. μπορεί να τη φτάσει. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, αλλά το... η κίνηση μετράει. Δεν μετράει. Έβαλε και το χέρι. Πρώτο σταμάτησε με το σώμα και μετά έβαλε και το χέρι τσόντα τελευταία στιγμή. Δηλαδή κάνει και έτσι. Εντάξει, δεν είχα ζυγιδίτε. Και το δεύτερο, νομίζω το δεύτερο, λέω. Όχι, δεν το τσεκάρισμα του Μαργαρίτη. Ναι. Α, ναι, ναι. Εννοείται αυτό είναι αντιαθλητικό. Γιατί δεν πήγε ο Μαργαρίτης να πηδήξει την μπάλα και να είναι η μπάλα στον άρα και να προσπαθήσει να τη χτυπήσει. Δεν παίζει μάπες. Άμα δεν έγινε η καρατιά, δεν θα δίνει. Θυμάσαι τη φάση. Βέβαια. Πάει μπροστά. Όχι, με τα δύο χέρια στο κορμί του. Δηλαδή πήγε να κάνει βήμα και τον έσπρωξε. Δεν τον άφησε. Ναι. Άμα πήγε και τον έγινε η καρατιά, δεν ήταν ένα αντιαθλητικό. Ναι. Καρατιά τώρα, μιλάμε να το σπάσει το χέρι. Με τον Κουζέλογλου τη παίζανε εκείνη την ώρα. Ναι. Το έπνιγε άμα ήθελε. Αυτός ο Κουζέλογλου, όπως το λένε, ναι. Προκαλεί όλη την ώρα. Αυτός έπρεπε να πάει να τον πει ο Μαργαρίτς, μην μπεις μέσα στο μπλε. No μπλε, no blue. No blue, no blue, because you jump, I put my feet under you and, you destroy your ankle. You go to Βαλκανικό. Του... Διαβάλικο. Του ζεις, ζους, ζους, υγεία, ζους Βάλκαν. In Athens. Στο ζους Βάλκαν. Ωραία, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρεις, αυτά τώρα Μαργαρίτησα, παιδί μου, επειδή είναι, ξέρεις, ήσυχο, καλό παιδί, αυτό δεν είναι. Καλό παιδί με στο παιχνίδι δεν είναι, τις δίνει. Είναι. Πρέπει να το χτυπήσεις δυο τρεις φορές για να νευριάσει. Όπως έκανε Βαγγέλη, με τον Μιλόσεβιτς. Πιο γρήγορα. Βαγγέλη, ναι, με την πρώτη όρμα. Ο Μιλόσεβιτς αυτή την αγωνιά που έδωσε στο Χρυσικόπουλο,
Ήταν αλήτικη. Ήταν αλήτικη, ήταν πούστικη αυτή. Ναι, όταν... Τριανδριώτικη. Συγγνώμη, ναι. Ήταν τριανδριώτικη. Ήταν πούστικη. Όσοι δεν το καταλάβατε με την πία, να το πούμε μια δεύτερη φορά, ναι. Ναι. Είναι μια... Πρώτον έκανε βήματα. Ναι, για τον goal foul που πήγε εκεί. Ναι. Πηδάει ο Λίνος, γιατί όποιο σηκώνει το φρύδι, ο Χρυσικόπουλος πηδάει. Ούτε καν προσπίζει να κάνει αυτό. Κάνει μια έτσι στο κεφάλι. Ναι. Και πηδάει. Με το που προσγειώνεται. Γάτο και ο τι είναι αυτό, Μαυροβούνη, Σέλο, τι είναι. Είναι κάτι, αυτό το είδο. Ναι. Γιουγκοσλάβο, πρώην Γιουγκοσλάβο. Ναι. Βάζει τον αγκώνα, πώ δεν του πα στα πλευρά. Αυτό, πρόβλημα. Κακό χτύπημα. Εκεί όμω ο Λίνο έπρεπε να τον βουτήξει. Ναι. Εκεί να πάει. Κατευκαιρία. Όχι, εμένα ξέρει τι μου τη δίνει. Που μετά ο άλλο του ρωτάει, είσαι καλά. Εννοείται. I'm sorry, brother. I'm sorry. Μπράτε, σέρβικο. Εκεί του λε, sorry, περίμενε, έρχομαι. Έρχομαι. Δεν συζητά εκεί. Έρχομαι, και ο διαιτητής δεν σε τιμωρεί γιατί την είδε ότι είναι, ότι είναι ναι. Τριανδριώτικη. Ναι. Είναι απολύτικη, αλλά τέλος πάντων. Όχι, τριανδριώτικη. Ναι. Οι αγωνιές και οι γονατιές ναι. Είναι τριανδριώτικες. Ναι. Τέλος πάντων, υπήρχαν 5-10 συνήγματα στο τέλος. Όχι, από... μετά το έκανε ένα ροντέο. Δηλαδή και οι διαιτητές. Είχαμε άδικο που σηκωθήκαμε και αγανακτήσαμε. Όχι, αλλά μετά γέλαγε ο Τόμις. Τον έβριζε στο γήπεδο και. Ναι, ναι, ναι. Μην ψηφίσει τώρα... κανείς Τόμις κοινά. Όχι, ωραίο είναι. Δεν είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Δεν είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Μην ψηφίσει κανείς. Αν μας βλέπετε από τον Μαρούσι, μην το κάνετε. Πήγε να προστατέψει. Θα βάλει κάδους μόνο στο σπίτι του. Διαιτητές. Αυτό πήγε να κάνει. Αλλά δεν είναι η δουλειά σου, ρε Τόμι, να το κάνεις αυτό. Δεν είναι δουλειά σου, αδερφέ. Δεν μας πάει να νευράσει τώρα. Κατά τον Μπεϊκή, πιάσου εκεί πέρα σε ένα time out. Ελάτε εδώ, μη σφυράτε τίποτα. Αφήστε τα όλα δικά μου. 5-6 λεπτά μήναν. Άστα θα το πάρω όλα πάνω μου. Του άφησε. Τώρα άλλο σφυρίζει βήματα. Βήματα στα 8 μέτρα. Τι σφυρίζει ρε φίλε στα 8 μέτρα, τι θα κάνει, θα σουτάρει από εκεί ή θα πάρει φόρα και θα ορμήξει. Στο NBA 13 βήματα κάνουν εκεί. Στο NBA, άμα δεν σε πιέζει ο άλλος μπορεί να περπατάς. Το κάνει ο Λεμπρόν συνεχώς. Ναι. Μόνο μια φορά στο Σάκνε Φουλ, το αριστούργημα αυτή την εκπομπή. Ακριβώς. Την καλύτερη εκπομπή για μένα που υπάρχει σάτυρα στα αθλητικά. Που θα έπρεπε βόδια σε κάποια φάση να κάνετε και εσείς δημοσιογράφοι καμιά τέτοια εδώ. Έβραζε μας τηλεόραση, θα την κάνουμε. Δεν είσαι δημοσιογράφος γενικά. Έχω κάτι χαζούς. Mm. Θα κράζαμε πολύ εύκολα και πολύ ωραία. Θα βγάζαμε 5 φάσεις για πλάκα σε κάθε αγωνιστική. Εννοείται αυτό. Γιατί αυτό είναι η εκπομπή. Εντάξει, η εκπομπή είναι μια πολύ μικρή εκπομπή που σχολιάζει 5 φάσεις που γίνεται κέντα. Εντάξει, ναι, αλλά στο NBA ρε φίλε έχει 20 παιχνίδια τη μέρα. Στο NBA και όλα ρε φίλε έχει και το άλλο. Ότι οι παίκτες μπαίνουν στο τρυπάκι γιατί είναι χαβαλέδες. Ναι. Ωραία. Και όταν κάνουν την κέντα, έχουν πιαστεί οι παίκτες να λένε μπήκα στο Σάκενε Φουλ. Ναι, 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 ναι. Την ώρα, όχι ρε. Σάκενε Φουλ. Ναι. Εντάξει, αγαπημένος με εμένα είναι οι άμυνες του Χάρντεν, όταν τα βαριέται. Που μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τώρα που είπες Χάρντεν, φίλε. Όχι με ρωτάνε, συζητάνε όλοι τώρα για τον Αντετοκούμπο και τον Χάρντεν. Ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι MVP. Εννοείται είναι ο Αντετοκούμπο. Εννοείται είναι. Ο άλλος δεν παίζει άμυνα, δεν τον νοιάζει, δεν κάνει. Τι επειδή. Βάζει 50... Επειδή βάζει 90 πόντους στο παιχνίδι, εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, χάζω. Επειδή βάζει 12 τρίποτα το παιχνίδι με κρεμασμένους 4 πάνω του, εννοείται. Κάνει 11 τρίπλες και σουτάρει. Δεν δίνει. Δεν τη δίνει να την ξαναπάρει. Δεν τον ενδιαφέρει η ομαδικότητα. Με τίποτα. Και θα δεις, αυτόν θα βγάλουν. Το χάρτη δεν θα βγάλουν. Ναι. Εννοείται θα βγάλουν το χάρτη. Ποιο θα βγάλουν. Είναι Αμερικάνος. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, σήμερα που μιλάμε, ο Αντετοκούμπο είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μακράν. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ξέρεις γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Γιατί δεν έχει στο μυαλό του τα δικά του νούμερα μόνο. Μόνο. Όταν καλά το είδες. Ναι, μόνο. Όταν θα κλειστεί, όταν θα δει ελεύθερη πάσα, όταν θα κάνει το θαράνι, θα τη δώσει. Ναι. Έχει team spirit που λέγαμε Σταύρο πολύ μικρή, ρε αγόρι μου. Team spirit. My God. Team spirit. Team spirit. Δηλαδή μας λένε και ο στρατηγάκι, team spirit. Και στο μυαλό μας, μπήκε, team spirit. Ακριβώς. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεωρώ ότι έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Η τεχνική του. Δεν έχει άλλο. Τι λες μωρέ. Δεν έχει άλλο. Δεν μπορεί να φτιάξει την τρίπλα του λίγο. Την τρίπλα. Ναι. Τι δουλειά έχει τρίπλα, ρε φίλε. Τι δουλειά έχει τρίπλα. Τι θέλει την τρίπλα. Τι θέλει. Τρεις τρίπλες κάνει για διασχίζει όλο το γήπεδο. Ναι, ωραία, να τις κάνουμε δύο. Για... και το σουτάκι του. Το σουτ δεν αλλάζει. Στο είπα εδώ, το μου θα είναι σέντρο. Δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει, όχι δεν ξέρει, δεν μπορεί να συγχρονιστούν το κορμί του, τα πόδια του με τη μέση του. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ψηλός. Δεν γίνεται.
Αυτός που, ο μοναδικός που μπορούσε να το κάνει και ακόμα το κάνει, εντάξει τώρα δεν μπορεί, είναι ο Βίτσκι. Αλλά ο τύπος από 15 χρόνια αυτό κάνει. Ο Αντετοκούμπο στα... πριν 2 χρόνια ξεκίνησε να σουτάρει. Μέχρι τότε ήταν να βελτιώσει το σώμα του, να το κορμί του, να το χτίσει, να το κάνει σιγά σιγά. Να βγάλει λίπος, να βάλει μυς, να τα ανεβάσει, να... Να σφίξει, ρε αγόρι μου, να σφίξει. Εκτό τα πάντα. Απλώς έπρεπε να βάλει αρκετή μυϊκή μάζα. Μυϊκή μάζα. Όγκο. Δηλαδή, αυτός πρέπει να βάλει γύρω στα 20 κιλά. Αυτό που κάνει, ρε φίλε, και κάνει που ρολάρει και γυρνάει και καρφώνει στη μούρη του άλλου. Ναι. Δεν σου λέει ότι έχει διπλάσια δύναμη από τον άλλον. Όχι. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πολύ μακρύς. Ναι. Πρώτον. Πηδάει καλά. Δηλαδή πηδάει καλά. Αποκλειστικό. Ο Αντετοκούμπο πηδάει καλά. Ναι. Είναι πολύ μακρύς, σε σημείο ότι είναι, πιστεύω είναι, άντε χοντρά 10 πόντι, άμα τεντωθεί απάνω από τη Στεφάνη. Καλφόρη δηλαδή. Δηλαδή, άμα είναι από κάτω, ξέρεις τι γινόταν αυτό τα 2-3 πρώτα χρόνια. Πήγαινε από κάτω, αλλά όταν σηκωνόταν με τους άλλους στα ίσια, οι άλλοι λόγω όγκου, δεν μπορούσαν να τους καθώς. Ναι, τον πετούσαν, τα έχανε, τα, δηλαδή έπρεπε... Τώρα έβαλε δύναμη απάνω. Τώρα όταν είναι κάτω Στεφάνη, όποιος και να είναι, τον καρφώνει. Όποιος και να είναι. Αν έπαιζες άμυνα τον Αντετοκούμπο, ναι. Τι θα έκανες. Φτισιά στα μούτρα. Με τη μία. Φτισιά γονατιά. Ναι, αυτά. Ωραία. Α, παίξουμε κανονικά. Έχεις 5 φάουλ και πρέπει να μείνεις. Ναι, τίποτα. 5 φάουλ. Δηλαδή 6 έχεις το NBA, γι' αυτό λέω 5. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Πιστεύω ένας εναντίον ενός, κανένας δεν μπορεί. Είναι στην. Αυτό που κάνει το. Επίπεδο του, όχι, είναι στο επίπεδο του Σακίλ Ονίλ. Δηλαδή ο Σακίλ Ονίλ με τον Τζάμπερλεϊν, τον παλιό. Τον Τζάμπερλεϊν, ακούτε. Ακούτε, Τζάμπερλεϊν. Δηλαδή, η κυκλοπαίδεια είμαστε. Αυτοί οι δύο, ναι. Ο Σακίλ και ο Βίλτ, ο Τζάμπερλεϊν, είναι οι δύο καλύτεροι μπασκεμπολίστες όλων των εποχών. Τζόρνταν είναι καλύτερος. Ναι, άκουσα με να σου πω. Αλλά επειδή υπάρχει, επιτρέπεται να τους κάνεις παγίδα, γι' αυτό δεν ήταν. Δηλαδή πήγαινε δεύτερο. Άμα ήταν αυστηρός ένας εναντίον ενός, ο Σακίλ Ονίλ θα έβαζε 120 πόντους. Και ο Τσάμπερλεϊν ήταν 170. Γιατί ήταν και κονδύ τότε. Γιατί κονδύ. Κουραζόταν ο Σακίλ Ονίλ. Ο άλλος δεν κουραζόταν. Ο άλλος έπαιζε 48,5 λεπτά. Mm. Έπαιζε και τις παρατάσεις όλο. Δεν έκανε ποτέ 5 φάουλ. Ξέρεις αυτό για τον Τσάμπερλεϊν. Mm. Δεν έκανε ποτέ 6 φάουλ. Ποτέ δεν έχει αποκλειστεί. Έχει κάνει 120 πόντους. Αυτός έχει το ρεκόρ. 100 πόντους. 100 πόντους. Ναι. Δηλαδή είναι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή ένας εναντίον ενός. Ο Αντετοκούμπο δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Δηλαδή, αν πάρει την μπάλα στο λόγο, σαν πεντάρι, για να καταλάβεις πώς σου λέω, και πάει κόλο-κόλο εδώ, πάει από κάτω, πηδάει, γυρνάει, του καρφώνει. Άμα δεν βγει βοήθεια. Ναι, αλλά επειδή επιτρέπεται η βοήθεια. Λογικό δεν είναι. Λογικό, εντάξει, είναι. Οι νόμοι. Παλιά δεν μπορούσες να το κάνεις τόσο εύκολα. Γι' αυτό οι μεγάλες ομάδες είχαν πάντα center for, πεντάρι και ένα σουτέρ. Γιατί όταν πηγαίναν παγίδα, να έχουν το σουτέρ να σουτάρει ελεύθερα. Δηλαδή αυτά τα δύο ήτανε. Άλλαξε το μπάσκετ, αλλά σου λέω, άμα ο Αντετοκούμπο πάει μέχρι μέσα, που πάει και πάει και με πρόσωπο, δεν πάει πλάτη-πλάτη. Δεν πάει κόλο-κόλο. Δηλαδή, σπάνια πάει κόλο-κόλο. Ναι, αλλά μπορεί κόλο-κόλο πάει μόνο στο μισμάτς. Ναι. Που του πάει λίγο, του κάνει δύο κολλιές για να φύγει. Ναι, ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ποιος θα μαρκάρει τον Σακίλ Ονίλ. Και να πηγαίνει αυτό τώρα. Αφού ήταν εσύ με τον οικονό μου, ποιον μοιραστήκατε, ποιους είχατε μοιραστεί. Τον Καρλ Μαλόν και τον Τσάρλς Μπάρκλεϊ. Ποιον πήρες εσύ. Τον Μπάρκλεϊ. Έφαγες καμιά ψηλή. Όχι, μόλις βγήκα εγώ, έκανε μαγιά στο Φάνη του Χρυσοδούλου. Mm. Ξέρεις, πήρε rebound και τον έβαλε ο Φάνης στο χέρι και καλά την κλέψει τώρα ο Φάνης, μαλλιά. Mm. Και έβγαλε αγκώνα και τρελάθηκε ο Φάνης και τον κυνηγούσε. Να τη είδηση, όταν ο Φάνης κυνηγούσε τον Τσάρλς Μπάρκλεϊ. Και όμως έτσι ήταν, φίλε. Ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα μας. Πήγε και πέντε. Δικό σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν το κατηγορώ. Τον φέρανε για παραπάνω από τι. Τον έφεραν, αγόρι μου, με τον παπά, με τον Μίχελ, εγώ που παθαίνω και ένα αμόκ, ή τον θεωρώ εντελώς τυχοδιώκτη. Ωραία. Τον έφερε προφανώς για να έχει έναν άνθρωπό του εκεί. Ναι. Ναι. Καθόλου. Λογικό. Είναι λογικό, αλλά λογικό είναι λογικό για καφενεία, όχι για κλαμπ. Next. Το κλαμπ πρέπει να λειτουργεί
βάσει των κανόνων του κλαμπ. Άκουσα, όχι ποιος είναι που λίγο, να φέρω τον Λουφιάνο μου, ωραία, να κάνω δουλειά. Ο κάθε αυτός που είναι τεχνικός διευθυντής πάνω-πάνω, δηλαδή στην αντρική ομάδα, πάντα έχει στις μικρότερες ηλικίες αυτό, παντού δικούς τους ανθρώπους. Ωραία, έτσι, φέρε ικανό. Αυτό είναι στο χέρι, κατάλαβες, του να σου πω, ναι. Στο χέρι του Μίχελ, δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Έχει τον τεχνικό διευθυντή και το λέει: θέλω για τις ακαδημίες αυτό, για τον σκάουτερ θέλω αυτόν, για αυτόν αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του τεχνικού διευθυντή. Ναι. Δεν είναι μόνο να κερδίζει η ομάδα. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν διαλέγει στελέχη, θα πρέπει αυτά τα στελέχη να είναι top. Σημαίνει που η ακαδημία είναι top, για να τη βελτιώσει, να πάει, ναι, ένα βήμα παραπάνω. Άκουσε με λίγο. Επειδή είναι πάντα ένα ρίσκο όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή ο Σαββίδης πήρε ένα ρίσκο, καλό, κακό, του βγει, δεν του βγει. Αυτό είναι υπεύθυνο. Ο Σαββίδης δεν διάλεξε τον Μίχελ. Ναι. Οπότε ο Μίχελ τον είπε: για να έρθω εγώ, για να, η συζήτηση που κάναν, θέλω να έχω, ξέρεις, αυτό, το ένα έλεγχο εκεί, τον έλεγχο στους σκάουτους, τον έλεγχο στις ακαδημίες, όλα αυτά. Τι θα πει ο Σαββίδης? Όχι, θα βάλω δικό μου. Ο κάθε πρόεδρος έτσι πάει. Ο κάθε πρόεδρος θα πρέπει να, ναι, να, επειδή ο Σαββίδης έτσι λειτουργεί, γιατί το θέλει. Εντάξει, τι, γιατί το θέλω. Φίλε, εγώ έχω, έτσι λειτουργώ, έτσι θέλω να δουλέψω. Γιατί ο προηγούμενος που ήταν ο Ανσέ, πώς το λέγανε αυτόν, πριν τον Μίχελ, πώς το λέγανε, τον Ολλανδό. Ο Άρνεσεν δεν χώθηκε σε ακαδημίες. Α, αυτός ξεκαθάρισε τη θέση του. Όχι, όχι, δεν χώθηκε, ενώ δεν θεωρούσε ότι είναι ok τα πράγματα. Δεν χρειαζόταν κάτι. Ναι, δεν είναι. Άρα ήταν αυτό. Δηλαδή, ναι. Πιο πολύ τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει να βάλει ένα Ρουφιάνο σε ακαδημίες, φίλε, ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ρουφιάνη αυτή. Ρε. Αλλά είναι και Ρουφιάνη. Γιάννη. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει τόσο βαριά. Πρέπει να έχουν άμεση επαφή. Να... Το παιδί είναι πολύ καλό, δεν και το Ρουφιανεύε. Ωραία. Μα... Η λογική είναι. Η λέξη Ρουφιάνος, γιατί τι συζητάμε? Γιατί είναι, φίλε, όταν διαλέγω εγώ ένα στέλεχος. Ναι. Δεν είναι ο Ρουφιάνος σου? Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν το αναγκάζω να Ρουφιάνος μου. Δεν παίρνω το μέρος του, αλλά έτσι πάει. Ρε φίλε, άμα δεν έχει την ικανότητα, είναι για ποιο λόγο το διάλεξες? Η ικανότητα ποια είναι? Να έχει 15 ομάδες κάτω από τα χέρια του. Θα πάρει 15 διαφορετικούς ανθρώπους για αυτοί που είναι από κάτω του. Τώρα, άμα ο άνθρωπος δεν αξίζει ή πούλησε παπά ή οτιδήποτε, εκεί φταίει ο μεγάλος, ο GM, ο τεχνικός διευθυντής. Άρα, ο Μίχελ φταίει, άμα αυτός δεν είναι, μας τον έφερε σαν προπονηταρά, σαν τεχνικό διευθυντή και τελικά δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Άρα, ο Μίχελ πρέπει να απολογηθεί στη διοίκηση. Τώρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί, έχει πει το πείμα. Εντάξει, έχει πει το πείμα. Απλά είναι πολύ νευραλγικό πόστο το θέμα της ακαδημίας. Δεν μπορεί να κάνει. Μικρά τα παιδιά. Επίσης, ρε Γιάννη, έχει μια συνέχεια. Δεν είναι ότι φέρνω κάποιον να μου την αλλάξει. Ωραία. Ποιος είναι σήμερα GM στον ΠΑΟΚ? GM. Τεχνικός διευθυντής, εντάξει, το ποδόσφαιρο. GM είναι ο Μάριο Μπράγκο. Είχε σήμερα meeting με όλους τους προπονητές των ακαδημιών. Ωραία. Άμα πει αυτός, θέλω να φέρουμε αυτόν για να είναι υπεύθυνος τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας. Τι θα τον πει ο Μάριο Μπράγκο? Θα βρει λύση εκ των έσω. Γιατί, γιατί αυτή η ομάδα που σήκωσε χθες το πρωτάθλημα, το Άντερ 19, άλλος, το έστησαν αυτοί που είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι, όταν λες κάτι, όταν θα λέμε κάτι, θα λες για όλους. Δεν θα λες ο Μίχελ είναι αυτό και ο Μπράγκο δεν είναι. Ο Μπράγκο δούλεψε αλλιώς, φίλε. Δεν έψαξε κάποιον. Ούτε ο Άρνεσεν έψαξε κάποιον. Ήταν το επίπεδο καλό. Ωραία. Δεν χρειαζόταν να αλλάξει κάτι. Άρα δεν συζητάμε γιατί δουλειά έκανε ο Μίχελ ή ο άλλος, ο καινούριος. Συζητάμε ότι αυτός που ήρθε, που τον έφερε ο Μίχελ, δεν κάνει. Και έφυγε. Ναι. Ωραία, αυτό. Τι με μπερδεύεις με τα άλλα? Σε μπερδεύω με τα άλλα, ρε φίλε, γιατί θέλω να αναδείξω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βέβαια είναι. Και όταν θα φέρεις στελέχη, θα φροντίσεις να μην κοροϊδεύεις του στυλ. Ήταν στην Μπαρσελόνα. Πού ήταν στην Μπαρσελόνα, ρε? Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι το... Δεν λέμε εδώ προσωπικά. Η ακαδημία δεν είναι προσωπικό πράγμα. Εννοώ ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύεις. Κατάλαβε τι σου λέω. Ναι, κοροϊδεύεις. Δηλαδή βάζεις τώρα ένα περιτύλιγμα. Ναι. Το οποίο όμως είναι ψεύτικο. Ναι. Έτσι που θα λες, ναι. Αυτό ακριβώς. Γιατί το βιογραφικό του και το τι έκανε ακριβώς στην Μπαρτσελόνα δεν το ξέρουμε. Αυτό ακριβώς. Άμα έρθει και σου φέρει χαρτί και σου πει μάστορα, εγώ ήμουν αφεντικό στην Μπαρτσελόνα. Ναι, εκεί πληρώνεις και το παίρνεις. Ναι. Γιατί είναι top ακαδημίες. Και τι θα δώσει στην ομάδα, πώς είστε, σε τι επίπεδο είστε, είστε σε αυτό πολύ ωραίο επίπεδο. Άμα υπάρχει κάποιο παίχτη, τώρα μιλάμε από τις ακαδημίες, και ενδιαφέρεται μια ξένη ομάδα, πώς το πάνε, πώς το λειτουργούν? Βλέπουν την πρόταση. Ναι, κανονικά έτσι, δηλαδή επαγγελματικά. 100%. Ωραία.
Όχι, είχα την απορία αυτό. Έτσι, είχα την απορία γενικά. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτη με ρήτρα πάνω από 1,5 εκατομμύριο στην ΚΑΠΑ 15. Α, ωραία. Κωνσταντέλης. Ποιος είναι τραυλικός. Αυτός που τον ήθελε η Μπαρτσελόνας και αυτό. Όχι, υπάρχουν προτάσεις. Όχι μόνο από την Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ Μονάχου. Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ, Παρί. Και μια ιταλική έχει ρήτρα, δηλαδή άμα σκάσει άλλο 1,5 εκατομμύριο έφυγε. Αν θέλει ο παίκτης, ναι. Τι αν θέλει ο παίκτης. Αν θέλει ο παίκτης να φύγει. Αν πει ο παίκτης δεν πάει. Δεν πάει. Εσύ άμα σου έλεγε κάποιος να σε αγοράσω, έρχεται ξέρω εγώ. Και τότε γιατί υπάρχουν τα ρήτρα. Η ρήτρα για να μην έχει απέτηση η ομάδα. Πάρε τη ρήτρα και γεια σου. Έλα το παίκτη. Πληρώνω από τη ρήτρα, έρχεσαι. Δεν θέλει ο παίκτης και η ομάδα σου λέει πήγαινε. Τι γίνεται. Είναι δύσκολη η θέση του παίκτη. Σε κρεμάω το δελτίο. Δεν τα παλιακά. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον, αλλά μιλάμε τώρα για. Δηλαδή βρήκε ο Μπράνκο. Καινούριο τεχνικό. Υπάρχει. Όχι, ρε, αυτή που ήταν. Τι ποιο είναι ο Βαγγέλης, ο Πουρλιοτόπουλος. Ο Βαγγέλης είναι. Υπεύθυνος Ακαδημίας. Υπεύθυνος Ακαδημίας, δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι τα πρόσωπα. Ψάχνει κάποιο άτομο. Όχι. Όχι. Είναι καλυμμένος με αυτά έτσι πως. Μα έχει κερδίσει η ΚΑΠΑ 19-20 πόντους στο πρωτάθλημα. Στην νέων παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζουν 7 παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Στην κάτω 15 παίζανε 6 βασικοί προχθές τα 2 γκολ του Βαλοζιώτης που είναι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι να κάτσω να κάνω, αφού αυτοί που είναι εκεί το κάνουν καλά. Ωραία. Καταλαβες. Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Ήρθε ο Τρέγιας. Αδερφός είσαι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε λίγο νωρίτερα γιατί έχω ένα ραντεβού. Δεν τελειώνει δουλειά. Μουρμουρίζει. Μουρμουρίζει. Σολάρι. Σολάρι. Δεν έχει ανάγκη. Σκύλο του πολέμου είναι. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για την παρέα που μας κάνατε. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Παρασκευή, φιλιά πολλά. Γεια σας.